Γεια σας κορίτσια! Γεια σας κορίτσια! Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, δεν νομίζω να με ξαναφύσει η Φωτεινή να πω πρώτη γεια σας κορίτσια! Είμαστε στο κανάλι της Κατερίνα! Εδώ και σήμερα μαζί μου έφερα τη Φωτεινή, ξέρω πώς. Μην ξεχάσετε να πάτε στο κανάλι μου! Έλα, σοβαρέψου! Λοιπόν, είμαστε εδώ για το τρίτο βίντεο του Let's Talk. Είμαστε εδώ για το τρίτο επεισόδιο του Let's Talk. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε προβληματισμούς και σκέψεις φιλενάδων μας και φίλων μας. Μ' αρέσει που το έχεις πάρει πάνω σου, γιατί στην ουσία αυτή η ενότητα είναι για την Κατερίνα. Μα για σένα τη δημιουργήσαμε. Όλοι μαζί. Δεν θυμάσαι που είχαμε πει ότι πολλές κοπές ήταν να κάνεις κανάλι. Κατερίνα! Κατερίνα! Σιγά θα μου βγάλεις κανένα μάτι. Ο κόσμος αγαπάει περισσότερο από μένα. Παιδιά, πείτε πόσο αγαπάει τη Φωτεινή, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε φορά. Όχι. Λοιπόν, και είμαστε εδώ για να διαβάσουμε σήμερα ένα πολύ ωραίο. Το έχω πιάσει, κάποιες λέξεις. Θα μας διαβάσει η φίλη μας η Φωτεινή. Σαν καλεσμένη. Τη άκουσε. Για πάμε. Αγαπημένα μου κορίτσια, η ιστορία μου είναι πράγματι αλόκοτη, αλλά αφού ξεκινήσατε αυτή τη σειρά, είπα να τη μοιραστώ μαζί σας. Είμαι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία σχέση. Τον πρώτο χρόνο της σχέσης μας όλα ήταν μια χαρά, αλλά στην πορεία, μετά από σοβαρές απώλειες που βίωσε ο σύντροφός μου, τα πράγματα άλλαξαν ανάμεσά μας. Έγινε υπερβολικός, δεν με αφήνει να βγαίνω από το σπίτι παρά μόνο μαζί του, δεν με αφήνει να δουλέψω, π.χ. σε ένα beach bar, δεν με αφήνει να πηγαίνω ούτε καν μέχρι το σούπερ μάρκετ με τη μητέρα μου. Νιώθω ότι ξεσπάει πάνω μου με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξέρω πως με αγαπά το ίδιο κι εγώ. Φιλιά πολλά, θα χαρώ αν το δω σε βίντεο σας. Για πες μου λίγο εσύ που το έχεις πάρει πάνω σου. Γιατί μου αρέσει σήμερα που το έχεις πάρει γιατί πάνω σου. Το βιώνω, το έχω βιώσει αυτό που έχει βιώσει και η κοπέλα. Θα μπορούσα και εγώ να έχω στείλει αυτό το mail κάποτε. Και επειδή έχεις κάνει μια φορά το λάθος της ζωής και δεν το ξανακάνεις και δεν την πατάς, θεωρώ απαράδεκτο, και είμαι κάθετη σε αυτό, θεωρώ απαράδεκτο οποιοδήποτε να μας επιβάλλει το αν θα βγαίνουμε από το σπίτι. Το θεωρώ απαράδεκτο. Διαφωνώ. Όχι, το θεωρώ απαράδεκτο. Ο καθένας έχει τη ζωή του. Αγάπη μου, γράφει όμως ότι ο σύντροφός της βίωσε σοβαρές απώλειες. Το δέχομαι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και εσύ έχεις βιώσει. Βλέπετε, κάνουμε live. Συγγνώμη, και εσύ έχεις βιώσει πολύ σημαντική απώλεια στη ζωή σου, αλλά δεν έχεις πει στην σχέση σου ότι συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να βγαίνεις. Γιατί εγώ έχω βιώσει μια πάρα πολύ σημαντική απώλεια. Κοίταξε να σου πω. Κοίταξε να σου πω. Άλλο, συγγνώμη, άλλο θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό για να μην φανεί ότι είμαι κάθετη. Να στον αέρα. Όχι, στον αέρα. Στον αέρα. Πάμε για διαφημίσεις. Άλλο το να μην την αφήνει καθόλου, όπως έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή το λεγόμενο Κωνσταλέξη, δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει ποτέ. Και άλλο. Από πού είμαι, για να μην το έχω ακούσει. Άλλο, εντάξει. Και άλλο το να κάποια στιγμή να της πει ότι δεν θέλω να βγεις, θέλω να κάτσουμε οι δυο μας γιατί σε έχω ανάγκη. Την επόμενη ναι, βγες, δεν έχω θέμα. Δηλαδή να υπάρχει ένα rotation, να μην υπάρχει συνέχεια αυτό το δεν θα βγεις ή βγαίνει συνέχεια. Να υπάρχει μια μέση κατάσταση. Εδώ από αυτό που διαβάζω δεν υπάρχει μέση κατάσταση. Εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Πες μου. Βάσει έτσι όπως το βλέπω, έτσι. Ναι. Μας γράφει ότι το παλικάρι της βίωσε σοβαρές απώλειες. Ναι. Οπότε, επειδή ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο κάθε άνθρωπος βιώνει την κάθε κατάσταση διαφορετικά, πόσο μάλλον μια σοβαρή απώλεια αντιδράει με αυτόν τον τρόπο. Φωτεινή. Στην παρούσα φάση, ναι. Όταν ο κύκλος μου είχε χάσει έναν φίλο μας, ναι. Είχα πάθει και εγώ αντίστοιχα με τη σχέση μου ένα τραλαλά, πού είσαι, τι κάνεις, γιατί, για πόσο διάστημα. Να πεις, για λίγο. Μας λέει για πόσο καιρό. Όχι, αλλά εδώ βλέπω. Εδώ όμως και ένα πάρα πολύ χρονικό μεγάλο διάστημα. Όχι, είναι σε σχέση μεγάλο διάστημα. Ναι, Φωτεινή μου, όμως όταν μας γράφει η φίλη μας ότι δεν με αφήνει να πάω ούτε καν στο σούπερ μάρκετ με τη μητέρα μου. Και γράφει ότι νιώθω ότι ξεσπάει πάνω με αυτόν τον τρόπο, αλλά ξέρω πως με αγαπά. Καλά, προφανώς και σε αγαπάει. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό, αλλά κάπου δεν ευθύνεται και η κοπέλα. Σαφώς. Έτσι. Και κάπου, μα δεν όσο θέλει, και κάπου, όσο και να αγαπάς τον άλλον, νιώθεις ότι εγκαταλείπεις τη ζωή σου, αφήνεις, παραμερίζεις τον εαυτό σου. Σε μένα το λες αυτό. Ακριβώς. Αν αγαπάς τον άλλον, θέλεις να τον έχεις ευτυχισμένο, όπως έχει τύχει και εγώ να πω, ότι αν θες να είναι καλά η σχέση μας, θα πρέπει να είμαστε εμείς οι ίδιοι πρώτα καλά.
για να λειτουργήσει. Και το έχω πει και στην τωρινή μου σχέση, έτσι. Δεν γίνεται, καταλαβαίνω απόλυτα το ότι προς Θεού θα έχει ζήσει κάτι πολύ έντονο ο συγκεκριμένος άνθρωπος και θα έχει βιώσει μεγάλες απώλειες. Το δέχομαι, το σέβομαι, το κατανοώ. Ούτε στον εχθρό σου που λέμε, ναι. Αλλά μέχρι και ένα σημείο. Θεωρώ ότι όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η συγκεκριμένη κοπέλα δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι το σούπερ μάρκετ με τη μητέρα της, δεν μπορεί να βγει ένα καφέ, το beach bar που δεν σ' άφησε να δουλέψεις. Εν μέρη το κατανοώ γιατί και ο δικός μου σύντροφος στη δεδομένη στιγμή δεν θα μ' άφηνε. Ούτε μένα. Δηλαδή δεν θα μ' άφηνε και χωρίς να έχει κάποιο θέμα με τη ζωή. Βασικά ξέρεις τι γίνεται τώρα εδώ, ποιο θέμα παίζει. Η κοπέλα δεν μας έχει αναφέρει την ηλικία της, οπότε δεν ξέρουμε σε τι πλαίσια να κινηθούμε. Αν ξέρω εγώ είναι 30. Ναι. Υπάρχει θέμα. Ναι. Αν είναι 20. 19, ναι. Εντάξει. Όχι, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε όποια ηλικία και να ήμουν, δεν θα με άφηνε ο σύντροφός μου να δουλέψω σε beach bar. Ναι, ρε παιδί μου, ούτε εμένα. Πόσο μάλλον αν είχα και ένα ωραίο κορμί και είχα τη δυνατότητα να δουλέψω σε ένα beach bar με τα κοντά, τα σορτσάκια κλπ. Και το ένα και το άλλο. Συγγνώμη, αλλά και εγώ αν ήμουν στη θέση του, δεν θα τον άφηνα. Απλά εγώ έτσι. Αυτό που θα πρότεινα στη φίλη μας είναι ότι. Συζήτηση. Ναι, να το συζητήσεις ναι. Μαζί του. Ακόμα και αντίρρηση να φέρνει. Ακόμα και να τσακωθείτε. Το κουμπί του λογικά θα το ξέρεις. Οπότε θα πρέπει σιγά σιγά με τον τρόπο σου. Γυναίκες είμαστε στο κάτω-κάτω, όλες έχουμε τον τρόπο μας. Σιγά σιγά να συζητήσεις μαζί του ήρεμα, χωρίς φωνές, χωρίς υστερίες, χωρίς φασαρίες, χωρίς τσακωμούς, χωρίς τίποτα. Να συζητήσετε, να καταλάβεις κι εσύ για ποιο λόγο αντιδράει έτσι και να τον κάνεις να καταλάβει το αντίθετο, ότι okay, καλός ο περιορισμός μέσα σε εισαγωγικά, ωραία η αγάπη, πάρα πολύ σημαντική η αγάπη και στη ζωή μας και γενικά, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια όρια μέσα στη σχέση, να υπάρχει και η κατανόηση, να υπάρχει και η εμπιστοσύνη. Και σίγουρα σε αυτό που επίσης είμαι κάθετη, γενικότερα σε κάποια θέματα είμαι πάρα πολύ κάθετη στη ζωή μου, αν δεις προσωπική μου άποψη πάντα και δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να την εστερνιστείς και να πεις «Α, αυτό θα κάνω». Αν δεις ότι με συζητήσεις, είμαστε πολύ διαφορετικές αυτό με τη Φωτεινή, αλλά θεωρώ ότι αν με συζητήσεις και ξανά με συζητήσεις δεις ότι δεν αλλάζει και ότι απλά θα σου πει «Ναι, θα αλλάξω, αλλά δεν», εγώ στη θέση σου θα έδινα τελεσίγραφο. Είμαι πάρα πολύ της άποψης το ότι το τραβάς μέχρι την άκρη. Ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις κάπου δίκιο. Αν το τραβήξεις και πεις, κοίταξε να δεις, εγώ δεν μπορώ να το συνεχίσω όλο αυτό, ή μένουμε στη σχέση και κάνουμε μια προσπάθεια και οι δύο από κοινού, γιατί προφανώς θα πρέπει και εσύ να πεις δύο φορές, τρεις, ότι okay, δεν θα βγω, και εκείνος αντίστοιχα θα πρέπει δύο-τρεις φορές να πει okay, ας την αφήσω, οπότε θα γίνουν αμοιβές υποχωρήσεις. Αν δεις ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει να προχωρήσεις τη ζωή σου. Δηλαδή η αγάπη είναι αυτό που λέει η Φωτεινή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ αναγκαία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι το μόνο σίγουρο. Πρέπει να έχουμε τον εαυτό μας πάνω από όλα. Αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν και η γνώμη μας, διαφορετική αυτή τη φορά, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Αχ, συγγνώμη, σου πήρα το κανάλι. Δεν πειράζει, Φωτεινή μου, σε αφήνω σήμερα. Να κάνεις εσύ το outro. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Ακριβώς κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε το email που μπορείτε να μας στείλετε και να εσείς. Το κανάλι μου. Μιλάω. Άχνα. Ακριβώς από κάτω στο κουτί πληροφοριών θα βρείτε το email που μπορείτε να στέλνετε και εσείς τις δικές σας ερωτήσεις, τους δικούς σας προβληματισμούς και τις δικές σας σκέψεις. Και μην ξεχάσετε, με τρώει μύτη μου, συγγνώμη, έτσι, αξίλο θα φάω. Και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Facebook, Instagram και Twitter. Φυσικά από κάτω μπορείτε να αφήσετε τα σχόλιά σας, να πείτε τη δική σας άποψη πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Με ενδιαφέρει θέμα. Πάρα πολύ. Είμαι πάρα σίγουρη. Πολύ. Θα γίνει μάχη του δράμαλι. Θα οπότε... γίνει πανικός. Κούνησα την κάμερα. Οπότε, οπότε με έχει φωτίνει μόνη τη. Συγγνώμη. Ωραία. Οπότε περιμένουμε τα σχόλιά σας από κάτω και εμείς θα σας δούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! Γεια σας.